Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, θα υπάρχει κυβέρνηση και πρωθυπουργός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε μεταξύ άλλων από την Αλεξανδρούπολη ο Τερένς Κουίκ, επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Επίσης, ο κ. Κουίκ αναφέρθηκε σε ζητήματα διαφθοράς που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν, όπως είπε τη χώρα, τονίζοντας πως σε όλα αυτά θα μπει τέλος. Για μας, λοιπόν, είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα αυτή η οποία αφορά τον προσωρινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Ευάγγελο Μημαράκη, ο οποίος ψευδώς είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι έχει έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει μπει στο αρχείο η υπόθεση με τις δικογραφίες σχετικά με τα υποβρύχια και σχετικά και με τα 105 εκατομμύρια ευρώ που επί Υπουργείας του δόθηκαν στους Γερμανούς για τα υποβρύχια. Δικογραφίες οι οποίες διαβάστηκαν μία νύχτα με δύο-τρεις βουλευτές από κάτω, γίνεται συνήθως στη Ζούλα, στην Ολομέλεια της Βουλής και παραμένουν ακόμα στο συρτάρι της κ. Ξαντοπούλου. Του ζητήσαμε να μας φέρει το έγγραφο. Και είναι η 12η μέρα και το έγγραφο ακόμα δεν μας το έχει φέρει. Αναφορά έγινε και στο θέμα των παράνομων μεταναστών και της γενικότερης τεταμένης κατάστασης που επικρατεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήνες, σας έλεγα και 2-3 χρόνια, φωνάζουμε ανεξάρτητοι Έλληνες ότι θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση του Δουβλίνου 2 και της Συνθήκης Σέγγεν. Μας χλέβαζαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Φωνάζαμε στους Ευρωπαίους ότι πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι σύνορα της Ευρώπης και δεν είναι απλά σύνορα της Ελλάδας. Μας χλέβαζαν οι Ευρωπαίοι εταίροι. Τώρα όμως που βλέπουν να καταφθάνουν τσουνάμι κατά εκατοντάδες χιλιάδες οι πρόσφυγες στα μέρη τους και κυρίως στην Γερμανία, είτε εκεί θέλουν να πάνε, εκεί έχουν τις συγγενείς τους. Είναι μια αστική τάξη η οποία μετακινείται από τη Συρία, είτε είναι χριστιανοί είτε είναι μουσουλμάνοι προς την Ευρώπη. Τώρα αρχίζουν πια να συνειδητοποιούν το πρόβλημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πλημμυρικά φαινόμενα στον νομό Εύρου, ο επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων δήλωσε πως πρόκειται για ένα περίπλοκο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Παράλληλα, ο κ. Κουίκ αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις. Ό,τι ζούσαμε τον Ιανουάριο του 2015. Δημοσκοπική εταιρεία που μας δίνει ένα 75, άλλους 2, άλλους 2,5, άλλους 3, άλλους 3,1, η ίδια κατάσταση. Είναι το γούρι μας, είναι το λαγόποδαρό μας. Αυτό σημαίνει συνεπώς ότι εκείνοι οι οποίοι φοβούνται να μας έχουν μέσα στα πόδια τους μετά τις εκλογές, δυστυχώς θα είμαστε εκεί και κυρίως από τώρα σας το λέω, από την επόμενη κιόλας μέρα που θα συγκροτήσουμε κυβέρνηση, και εύχομαι ο Αλέξης Τσίπρας να με ξαναβάλει στην Διπουργική Επιτροπή Πάταξης Διαφθοράς, θα είμαστε άτεγκτοι. Δεν λέω άτεγκτοι, άτεγκτοι. Ο κόσμος θέλει επιτέλους την δικαιοσύνη και την απόδοση ευθυνών σε εκείνους που του κλέψαν τα λεφτά. Ένας Τσοχατζόπουλος μέσα στη φυλακή δεν φτάνει μόνο. Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρώην βουλευτή και στέλεχος του κόμματος Μαρίνο Ουζουνίδη, ο κ. Κουίκ έκανε αυτή τη δήλωση. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι ο Μαρίνος Ουζουνίδης θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για τους άλλους. Και αν δεν τον προσέξεις, μπορεί να σε δαγκώσει. Εγώ τον έχω δει και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για έναν πολύ ικανό προπονητή ποδοσφαίρου, ο οποίος μπορεί να έχασε μες στο Καρισιάκι τον Ολυμπιακό, αλλά το θεωρώ ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ελλάδα. Γιατί φαντάζομαι ότι για αυτό τον Μαρίνο Ουζουνίδη θέλετε να κάνω κάποιο σχόλιο. Και εκεί θα μείνω. Ευχαριστώ πολύ.